Αυτό που λέει η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτό που επιβάλλει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσει τις δραστηριότητές της. Εξέτασε αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση της μονάδας αυτής επεξεργασίας αποβλήτων δυτικού τομέα, όπως λέγεται, αν είναι εντός ρεμάτων ή σε αναδασωτές εκτάσεις. Και αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται. Σαφές είναι να εγκαθίσταται τέτοιο έργο μέσα στην κήτη ρεμάτων. Διέρχονται μάλιστα, λέει, κλάδοι ρεμάτων που σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες της περιοχής είναι χαρακτηρισμένες ως δασικές εκτάσεις. Οι σχεδιασμοί δεν βγαίνουν. Η ποσότητα των απορριμμάτων μειώνεται. Γίνονται καμπάνιες να μειωθούν ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να υλοποιηθούν τέτοια προγράμματα, να έχουμε υψηλά νούμερα και μετά αυτό το μικρό υπόλοιμα θα μπορούσε να συνεχίζεται ακόμη και στο Μαυροράχι, αλλά εκεί μας λέγανε ότι θα λυθεί το πρόβλημα για 30-40 χρόνια και βλέπουμε ότι φτάνει σε έναν κορισμό. Γιατί δεν έχουν βαρύτες ευθύνες και η κεντρική κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ο Φόδισσα, που δεν προώθησε αποτελεσματικά την ανακύκλωση. Οι πολίτες, αν τους ρωτήσετε, είστε υπέρ της ανακύκλωσης, θα πούνε όλοι ναι. Στην πράξη, όταν βλέπουν ότι, ας πούμε, το πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού είχε καταργηθεί πολλά χρόνια πριν, γιατί είχαν πέσει οι τιμές στην Κίνα ή δεν τα έπαιρνε το εργοστάσιο το μοναδικό που ήταν στη Λάρισα